Κληθήκαμε λοιπόν σε Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να διερευνήσουμε τι σημαίνει αυτός ο νέος χωροταξικός χάρτης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για την περιοχή μας, ούτως ώστε αν αυτό δηλώνει ή υποκρύβει κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει. Ελάτε, κυρία Φιλέλη. Να καλωσορίσουμε και την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας του Τηλίου. Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, της διερεύνησης και της ανάλυσης της εγκυκλίου, καθώς επίσης και του νόμου που δημοσιεύτηκε για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Μαζευτήκαμε, όπως είπαμε εδώ, να διερευνήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλέσαμε στα πλαίσια αυτά, εκλήθηκε η κυρία Φιλέλη, διευθύντρια του Κέντρου Υγείας του Τηλίου, όπως επίσης εκλήθηκε ο κύριος Δρόσος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χιάτης. Αλλά ο κύριος Δρόσος μου είπε ότι δεν είναι αυτές τις μέρες εδώ, είναι εκτός βοήου, επομένως δεν μπορεί να παρευρεθεί. Κυρία Φιλέλη, καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Δήμαρχε, έχει το λόγο. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Χθες κυκλοφορούσε ευρέως ότι το Κέντρο Υγείας Τσοτηλίου υπάρχει πρόβλημα, κύριε Φιλέλη, καλώς ήρθατε, να κλείσει. Ανατυπώσαμε από το ίντερνετ την εφημερίδα της κυβέρνησης τον αριθμό φύλου 38, που έχει μέσα το νόμο υπαριθμών 42-38, 17 Φεβρουαρίου του 2014. Και θα σας διαβάσω ακριβώς ένα άρθρο και σε επικοινωνία τηλεφωνικές μου επικοινωνίες κάτω στο Υπουργείο, θα εξηγήσω περαιτέρω τι σημαίνει αυτό το θέμα. Εκείνο που θέλω να πω στους συναδέλφους, γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο διερευνητικό, είναι ότι πάντα υπάρχει ανησυχία, γιατί μας έχουν αποδείξει πλιστάκης εδώ και 3 χρόνια, ότι σχεδιάζουν κυρίως και προγραμματίζουν στο γόνατο. Επομένως, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, αλλά δεν πρέπει και να υπερβάλλουμε ταυτόχρονα. Στο άρθρο 3, που λέει που αφορά ο συγκεκριμένος νόμος που ανέφερα, αναφέρεται στα κέντρα υγείας. Και διαβάζω, λέει, το εξής. Για την ίδρυση και λειτουργία των νέων κέντρων υγείας και των πολυδύναμων κέντρων υγείας των ΔΥΠΕ, απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας, έπειτα από εισήγηση της οικίας ΔΥΠΕ και απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, δύναται να χαρακτηρίζονται κέντρα υγείας ως πολυδύναμα ιδίως, με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά και αναγκών στελέχωσης σε ιατρικές ειδικότητες. Για την έγκριση σκοπιμότητας λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αναγκαιότητα της ίδρυσης, τα πληθυσμιακά δεδομένα, η γυτνία σε μυφισταμένες μονάδες υγείας, οι συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής, η προσβασιμότητα των πολιτών και οι συγκοινωνιακές συνθήκες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα κέντρα υγείας. Η έδρα κάθε κέντρου υγείας ορίζεται με κριτήριο την ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Η περιοχή ευθύνης κάθε κέντρου υγείας σχεδιάζεται και αποφασίζεται από την ΔΥΠΕ και βασίζεται σε κριτήρια που συνδέονται ιδίως με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς, την ύπαρξη άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, τη μορφολογία της κάθε περιοχής και τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες. Η περιοχή ευθύνης κάθε κέντρου υγείας ονομάζεται τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το ΠΦΥ, της οικίας ΔΥΠΕ. Εντός του ΤΟΠΦΗ, όλες οι δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΗ, οικογενειακοί ιατροί καθώς και συμβεβλημένοι ιατροί, συνιστούν το τοπικό δίκτυο υπηρεσιών ΠΦΗ. Οι ΔΥΠΕ διαιρούνται σε τομείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε Δήμο, εδώ λίγο να προσέξουμε, αντιστοιχεί
τουλάχιστον ένας τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ΠΦΥ. Ο αριθμός των τομέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των αντιστοίχων τοπικών δικτύων υπηρεσιών ΠΦΥ κάθε ΔΥΠΕ καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση της οικίας ΔΥΠΕ και σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΕ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών συστήνονται τα κέντρα υγείας και εκδίδονται οι οργανισμοί τους κατόπιν εισηγήσεων των οικίων ΔΥΠΕ και απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές μονάδες και οι αρμοδιότητες καθημείας, το περιεχόμενο και η διαδικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΥΠΕ, εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των κέντρων υγείας και των λοιπόν δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τον οποίο ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας των υπηρεσιών τους, η στελέχωση κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα, τα κωθήκαντα και υποχρεώσεις του προσωπικού τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δομές του ΠΕΔΗ δίνονται να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα, με αποφάσεις κλπ. Κλπ. Και τελειώνει το άρθρο 3 όσον αφορά τα κέντρα υγείας. Οι διαβεβαιώσεις από κάτω που είχα από το Υπουργείο, θα μας τα πει και η κυρία Φιλέλη νομίζω αναλυτικότερα, είναι ότι εκεί που διάβασα και τόνισα ότι τουλάχιστον ένα κέντρο υγείας λαμβάνουν υπόψη την γεωγραφική κατανομή, το συγκοινωνιακό, το πόσο απομακρυσμένη είναι η μία περιοχή από την άλλη, και ο σχεδιασμός αυτός εμάς δεν μας αποκλεί να έχουμε, έτσι όπως είναι ακριβώς η ιδιαιτερότητα του Δήμου Βοΐου, να λειτουργούν και τα δύο κέντρα υγείας. Επειδή τη Δευτέρα ούτως ή άλλως εγώ θα κατέβαινα Αθήνα, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία σε κάποια θέματα που είναι μείζωνα για το Δήμο Βοΐου, ενδεικτικά αναφέρω το φυτώριο της Νεάπολης και το γυροκομείο, το Δρομουσόγλιο στο Τσοτήλι, θα έχω και συνάντηση στο Υπουργείο για να υπάρξει οποιαδήποτε ξεκαθάριση για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και ακριβώς πώς θα τοποθετηθούν και σε αυτό το θέμα, παρότι σε διάβασα το άρθρο 3 του συγκεκριμένου νόμου. Ευχαριστώ. Και εμείς, κυρία Δήμαρχε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φιλέλη, ως πλέον αρμόδια νομίζω, να μας εξηγήσει τι σημαίνει ο νέος χάρτης πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για την περιοχή μας και στη συνέχεια, ό,τι διευκρινίσει οι συνάδελφοι θέλετε, μπορείτε να... Ναι, ναι, έστειλα τον κύριο... Όχι βέβαια, απλά... Όχι, όχι, απλά να μας, ως πλέον αρμόδια νομίζω, να μας διευκρινίσει κάποια πράγματα. Ναι, σαφώς. Κυρία Φιλέλη, έχετε το λόγο. Επειδή ακριβώς έχω ασχοληθεί με το θέμα, διότι όπως καταλαβαίνετε αφορά εμάς και αφορά και εμάς σαν εργαζόμενους, δεν αφορά μονάχα σαν τομέας υγείας, η μονάδα υγείας περιοχής, αλλά και σαν εργαζόμενους. Εμείς δουλεύουμε εκεί μέσα, έτσι, και αφορά και το δικό μας μέλλον. Άρα λοιπόν, εμείς ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο, όχι απλώς σαν απλοί πολίτες, αλλά και σαν εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Αυτό που έχει πει ο κύριος Μπέζας και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δεν αφορά τις υφιστάμενες ήδη μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αφορά τις νέο δημιουργούμενες στις θέσεις των παλιών ιατρείων του ΙΚΑ. Αυτός είναι ο λόγος που μέσα σε αυτόν τον κατάλογο θα δείτε ότι δεν αναφέρονται κέντρα υγείας, αναφέρονται ιατρεία Σιάτιστας, ιατρεία Σερβίων. Διότι υπήρχαν οι δομές αυτές τόσο στη Σιάτιστα όσο και στα Σέρβια. Υπήρχαν ιατρεία ΙΚΑ στη Σιάτιστα, όπως υπήρχε και υπήρχαν ιατρεία ΙΚΑ στα Σέρβια. Αυτός είναι ο λόγος που αναφέρει ιατρεία ΙΚΑ Σιάτιστας και ιατρεία ΙΚΑ Σερβίων. Θα δείτε επίσης, για να καταλάβετε, ότι δεν αναφέρεται επίσης πουθενά δεν αναφέρεται το κέντρο υγείας Άργους Οριστικού. Εμάς θα μας κλείσουν και το Άργος Οριστικό? Όχι. Όχι.
Διότι δεν υπήρχαν ιατρία ΙΚΑ στο Άργος Οριστικό. Υπήρχαν μόνο στην Καστοριά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν αναφέρεται. Άρα λοιπόν, αυτό που αναφέρει ο κύριος Μπέζας είναι ό,τι θα γίνει από εδώ και πέρα σαν μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι ό,τι υφίσταται. Ό,τι υφίσταται έως τώρα θα συνεχίσει να υφίσταται, δεν θα είναι όμως στη δικαιοδοσία των νοσοκομείων πια, αλλά θα πάνε στη δικαιοδοσία των ΔΥΠΕ. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή που θα γίνει στις υφιστάμενες μονάδες υγείας. Θα συνεχίσουν λοιπόν τα κέντρα υγείας να υπάρχουν όπως υπάρχουν και στη Σιάτιστα απλώς αναφέρεται διότι τα ιατρία που ήταν εδώ του ΙΚΑ θα ενσωματωθούν στην ήδη υπάρχουσα μονάδα υγείας που είναι το κέντρο υγείας Σιάτιστας και θα γίνει ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και στα Σέρβια, το ίδιο πράγμα θα γίνει και όπου δει, όπου δηλαδή υπήρχαν άλλα ιατρία ΙΚΑ. Γι' αυτό αναφέρεται και για ιατρία ΔΕΗ, παλιάς ΔΕΗ, είτε αυτό είναι στην Τολεμαΐδα είτε στην Κοζάνη, και αναφέρεται και στην Κοζάνη, εκτός από τη ΔΕΗ σε κάτι ακόμα, τι ήταν αυτό. Ήταν το γραφείο πρωτοβάθμιας φροντίδας που υπήρχε σε κάθε νομαρχία και στο οποίο πηγαίναν και γράφαν οι άνθρωποι τα φάρμακά τους. Και αυτό θα ενσωματωθεί στις καινούργιες μονάδες παιδί. Αυτό είναι αυτό που αναφέρεται και δεν αφορά τις υφιστάμενες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εμείς συνεχίζουμε να υπάρχουμε όπως είμαστε. Εμείς απλώς εντεσσόμαστε πλέον στο ΔΥΠΕ και δεν θα ανήκουμε στο νοσοκομείο, αλλά στα ΔΥΠΕ. Από εκεί θα πληρωνόμαστε και από εκεί θα έρχονται και στο μέλλον ακόμα και οι προμήθειές μας. Αυτά έχω να πω με τη δική μου πληροφόρηση, την οποία την έχω κατευθείαν από τη ΔΥΠΕ, που μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό όταν τους είπα ότι υπάρχει αυτό και αυτό το πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί θόρυβος στην περιοχή μας. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν αφορά τις υφιστάμενες μονάδες. Αφορά τις νέο, αυτές που θα γίνουν από την αρχή. Τώρα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ιδάλλως θα περάσουμε τοποθετήσεις. Ναι, μία ερώτηση, κύριο Τσαρίδη. Υπάρχει άλλη ερώτηση από κάποιο συνάδελφο, κύριο Τσαρίδη. Κυρία Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας του Σωτηρίου, θέλω να ρωτήσω αν έχετε πληροφόρηση, αν υπάρχει κατάλογος, δηλαδή σε κατάληξη, το οποίο είναι αυτά τα οποία είναι παλιότερα του ΙΚΑ που ενσωματώνονται και όλα, αν σε σύνολο έχουν καταγραφεί τώρα, τα οποία μελλοντικά θα γίνουν. Αν θα γίνουν μελλοντικά, δηλαδή να υπάρχει και του Τσοτιλιού και του Άργου. Βεβαίως, αυτό υπάρχει ήδη. Στο χάρτη υγείας, αν ψάξετε το χάρτη υγείας στο ίντερνετ και μπείτε και ψάξετε το χάρτη υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα δείτε ότι υπάρχει ολόκληρος κατάλογος όπου καταγράφονται τα κέντρα υγείας κάθε περιοχής. Υπάρχει το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας κάθε περιοχής. Είναι καταγεγραμμένα ήδη. Αυτές ήταν οι πρώτες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ. Προσέξτε. Συμφωνώ. Αυτό που τώρα γίνεται είναι οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΟΠΗ. Ναι. Αυτά που ήταν ΕΟΠΗ δηλαδή, γίνονται τώρα, με το ΕΣΥ. Ναι, αυτό θέλω. Υπάρχει ένα νέο κατάλογο. Δεν έχουν γίνει ακόμα για να ενσωματωθούν. Θα δουν αυτοί τι θα ενσωματώσουν. Πού θα τα ενσωματώσουν, πόσα κέντρα υγείας αστικού τύπου θα κάνουν. Μήπως θα είμαστε απέξω. Τι... Όχι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Θα γίνουν κέντρα υγείας αστικού τύπου πρώτα, γιατί δεν ξέρουν και οι ίδιοι πόσα κέντρα υγείας αστικού τύπου θα κάνουν σε κάθε νομό. Έτσι, δεν το ξέρουν. Απλά λένε τώρα αυτά όπου υπήρχαν ιατρία δεν θα κλείσουν. Αυτά τα ιατρία θα ενσωματωθούν είτε στα κέντρα υγείας που ήδη υπάρχουν, βλέπε Σιάτη στα Σέρβια, και εκεί που δεν υπάρχουν θα γίνουν κέντρα υγείας αστικού τύπου. Εάν θέλετε να διαβάσετε για το τι αφορά τους εργαζόμενους στα κέντρα υγείας, γιατί το ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο, στα κέντρα υγείας που ήδη υπάρχουν, αναφέρεται το άρθρο 2 και το άρθρο 7, που λέει ότι η σχέση εργασίας των εργαζομένων που ήδη υπάρχουν στα κέντρα υγείας, μέχρι τώρα δηλαδή, συνεχίζουν να υφίστανται, συνεχίζουν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που έκαναν ως τώρα, δεν υπάρχει καμία αλλαγή και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Που σημαίνει ότι εμείς μένουμε όπως είμαστε και από εκεί και πέρα, ό,τι θα γίνει με αυτούς που θα έρθουν είτε στα κέντρα υγείας όπου υπήρχαν παλιά οι ιατρία ΙΚΑ, είτε στα καινούργια κέντρα υγείας αστικού τύπου. Ερώτηση, ναι κύριε. Ε,
καλωσορίζουμε τη Διευθύντρια. Επειδή αυτά που είπατε είναι αυτά που διασταυρώσαμε και εμείς από το πρωί που μας τέθηκε το θέμα, έχοντας επαφές με ανθρώπους της υγείας που γνωρίζουμε, θα ήθελα από τους συζητητές να ξαναδιατυπώσουν ποιο είναι το ανησυχητικό σημείο, γιατί μέχρι τώρα εγώ δεν κατάλαβα κάτι να τρέχει ή κάτι να έχει αλλάξει. Σε σημείο που να ερχόμαστε εδώ πέρα 4 ώρα το απόγευμα εκτάκτως. Αφορά αποκλειστικά το ΕΟΠΗ, τις μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα και τους γιατρούς που είχε, που ήταν, γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν ανεξάρτητο από το ΕΣΥ. Και πραγματικά, αν κάτι στην εισήγηση της Δημάρχου μου έχει διαφύγει, μας το επαναλάβει. Ποιο σημείο από όλα αυτά είναι αυτό που μας φέρνει σήμερα εδώ, για να ξέρουμε για ποιο πράγμα ανησυχούμε. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Ο κύριος Καραβασιάς. Πρόεδρε, ναι. Πρόεδρε. Μισό λεπτό, συνάδελφε. Μια ερώτηση. Ναι. Από την κυρία Φιλέλη εδώ. Μπορεί να είμαι βέβαια και εκτός θέματος. Τι γίνεται με την καθαρίστρια εκεί για το κέντρο υγείας και μπορεί να κάνει και επέμβαση και εμείς για να φέρουμε. Και με. Ναι. Αλλά έχουμε τον πέμπτη δική. Και επειδή είναι που γιατρία, που μερικά γιατρία στα χωριά σου. Ναι. Λοιπόν, τα ιατρία για τον Πεντάλοφο έχουν ήδη πληρωθεί. Περιμένουμε να έρθουν οι συνάδελφοι, περιμένουν τους διορισμούς τους δηλαδή. Έχουν πληρωθεί ήδη οι θέσεις. Έτσι. Άρα περιμένουμε να έρθουν οι συνάδελφοι. Κάποιοι κάνουν ήδη το μήνα στο νοσοκομείο. Κάποιοι άλλοι θα έρθουν σαν επιθητεία, άρα δεν θα κάνουν ούτε το νοσοκομείο, θα έρθουν κατευθείαν. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τους γιατρούς. Όσον αφορά για τις καθαρίστριες. Εμένα μου είπαν από το νοσοκομείο ότι κάνουν προκηρύξεις τώρα. Θα κάνουν δηλαδή μέσα στο Μάρτιο τις προκηρύξεις. Τώρα, πότε θα κυλιώσει ο διαγωνισμός και πότε θα μου φέρουν καθαρίστρια, πότε θα μου πούνε δηλαδή το τέτοιο, το. Ο εργολάβος. Πότε θα έρθει ο εργολάβος, δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω. Όταν θα το προσλάβει το νοσοκομείο, δεν ξέρω ακριβώς. Μέσα στο Μάρτιο μου είπανε θα γίνει ο διαγωνισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να προκηρύξει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, πια. Όχι, δεν υπάρχει. Καμία. Και ήταν δεδομένο από πριν. Αυτό είναι δεδομένο από πριν. Είχαν πει ότι οι θέσεις αυτές έχουν γίνει προσωποπαγής. Όταν αποχωρήσουν οι καθαρίστριες, δεν πρόκειται να προσληφθούν καινούργιες. Αυτό ήταν δεδομένο. Κύριε Λαμπρόπολη, ερωτήσει ή τοποθέτηση έχετε. Νομίζω ότι απάντησε η κυρία Φιλέλη. Βεβαίως, παρακαλώ, απάντησε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σε όλους μας. Ήρθαμε εδώ που έπρεπε πραγματικά αυτή τη στιγμή να είμαστε στο Σωτήρι. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι εδώ στη Σιάτιστα. Εκεί είναι. Και να αναγκάσουμε να έρθουν 3-4 άτομα εδώ, να ακούσει ο κόσμος του Σωτηρίου ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, εγώ αγαπώ αυτά που λέει και επικροτώ αυτά που λέει η κυρία Φιλέλη, αλλά δυστυχώς, επειδή ο Υπουργός, και εμείς το ξέρουμε καλύτερα, ότι ο οποίος διαλύθηκε, γίνεται το παιδί και μπαίνουν μέσα και τα κέντρα υγείας, τα οποία θα γίνουν κέντρα υγείας αστικού τύπου, θα υπάρχουν εκεί. Και είπε ότι σε κάθε περιφέρεια θα υπάρξει και ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Όχι κάθε περιφέρεια, σε κάθε έδρα του Δήμου. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ισιάτιστα. Εγώ επιφυλάσσομαι να κρατήσω όλα αυτά και μακάρι να γίνει έτσι. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα συμβούν πολλά, γι' αυτό και το λέω με τα λόγω γνώσεως ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει το κέντρο υγείας Σωτηρίου και θα γίνει ένα περιφερειακό ιατρείο με 2-3 γιατρούς, μία νοσοκόμα δεν ξέρω τι θα είναι και θα λειτουργούμε έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι πραγματικά τώρα όταν λέμε, όταν φτάνει ο υπουργός και κλείνει ολόκληρες μονάδες και τις αφήνει ξέρεις, σε τόσο ασφαλισμένους, θα πει αυτός πού βρίσκεται το Σωτήρι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν κανένας. Εγώ πήρα στους βουλευτάς χθες του νομού μας εκτός από την κυρία Ζωνίδου, πραγματικά που δεν είχα το τηλέφωνό της, για να επικοινωνήσω μαζί και βρήκα τους γραμματείς τους. Και οι γραμματείς, κανένας, γιατί ήταν από Αθήνα, δεν ξέρω πού ήταν, δεν ήξεραν ούτε καν που βρίσκεται το Τσοτήλι. Να τους ενημερώσω, να δουν τι γίνεται. Πάντως, με το οργανόγραμμα, εγώ έχω αυτή την πεποίθηση ότι πάνε να το κλείσουν. Ας αφήσουμε τις μονάδες ότι υπάρχουν τα κέντρα υγείας και οι τοπικές μονάδες υγείας τις νομαρχιακές και όλα. Διότι όταν έκλεισε εδώ, κυρία Φιλέλη, όταν έκλεισε το ΙΚΑ εδώ, δεν έγινε ΟΠΗ μετά. Ναι. Και όπως λέτε και στο Άργος Οριστικό, είχε ΙΚΑ. Εντάξει, εσείς το λέτε, εγώ ξέρω γιατροί που δουλεύαν εκεί.
Όσο για. Εκεί δεν ξέρω τι, εγώ ξέρω γιατρούς, συναδέλφους που δουλεύαν εκεί. Ναι. Όλα υποκαταστήματα στα Σέρβια τι ήταν. Και στη Σέρβια υπήρχε υποκατάστημα. Εδώ υπήρχε αποκατάστημα, κυρία Λαμπρόπουλε. Επειδή ακριβώς ήμουν γιατρός του ΙΚΑ χρόνια στη Σιάτιστα και ξέρω ότι ήταν υποκατάστημα. Το ότι δεν έχει. Ξέρετε ότι οι μισοί γιατροί από αυτούς που ήταν στο ΙΚΑ της Κοζάνης ανήκαν κανονικά στη Σιάτιστα. Και αυτό το είμαι σε θέση να το ξέρω. Ήμουνα 6 χρόνια γιατρός του ΙΚΑ στη Σιάτιστα. Ξέρω πολύ καλά ότι το κέντρο, ότι η Σιάτιστα είχε υποκατάστημα. Ποτέ δεν ήρθαν οι γιατροί εδώ στη Σιάτιστα για λόγους άλλους. Δεν έχει καμία σημασία γιατί. Αλλά ήταν υποκατάστημα ΙΚΑ στη Σιάτιστα. Έτσι. Πολλοί γιατροί έπρεπε να υπάρχουν εδώ. Θα παρακαλούσα να μην διευρύνουμε τη συζήτηση πέρα του συγκεκριμένου θέματος, αν θέλετε. Μέχρι που υπήρχε καθαρίστρια, αυτό που ήταν διορισμένη και να βγει στη σύνταξη, δεν στείλαν. Υπάρχει συνεργείο το οποίο κανονικά έπρεπε να έχει μία καθαρίστρια να έρχεται στο Τσοτήλι. Δυστυχώς δεν είναι διότι είχαν καθαρίσει. Εγώ πήγα προχθές, συναντήθηκα με τον πρόεδρο εκεί και μου έδωσε εντολή ένας από μία από τις καθαρίστρες που έχει, πόσες 20 έχει, πόσες έχει, πρέπει να σταλίσει στο Τσοτήλι. Αυτή τη διαβεβαίωση είχα. Εντάξει, ώσπου να γίνει, προκαιρηθούν οι θέσεις και όλα. Λοιπόν. Πρόεδρε, να ρωτήσω, κύριο Λαμπρόπουλο, καθένα. Λοιπόν, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να ξεφύγουμε σε αυτή τη μορφή της συζήτησης. Ενώ η κυρία Φιλένη με καλησύνασε, ο Μίτσος μοιάζει εκεί τώρα. Διαβάζω εδώ. Σε κάθε δηματιστική, τουλάχιστον ένας τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ΠΦΥ. Κύριος Λαμπρόπουλος είπε ότι σε κάθε έδρα του Δήμου θα γίνει ένα κέντρο υγείας, πώς το είπε. Άρα κάτι πάει καλά. Όχι. Το τουλάχιστον δεν σας λέει. Όχι, η έδρα του Δήμου δεν. Συνάδελφοι. Λοιπόν, συνάδελφοι, έτσι ακριβώς να μπούμε στη διαδικασία όπως ορίζει το. Ότι όπως γνωρίζει ο κανονισμός, πρέπει να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, ας την κρατήσει, ας ζητήσει το λόγο να του κάνει ως τοποθέτηση και στη δευτερολογία του να απαντήσει στον συνάδελφο στον οποίο απευθύνεται. Να διαβάσω λιγάκι, μια και διαβάσαμε το νομοσχέδιο. Να διαβάσω ακριβώς αυτό το κομμάτι που αφορά τα κέντρα υγείας στα παλιά. Και αυτό το αναφέρει στο άρθρο 2 του νόμου. Ναι, στο άρθρο 2, ναι. Που λέει. Τα κέντρα υγείας και οι λοιπές μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ΔΥΠΕ αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του παιδί. Τα κέντρα υγείας της χώρας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, ειδικά περιφερειακά ιατρία, αυτές είναι οι μονάδες υφιστάμενες, για όσους δεν το κατάλαβαν, μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων ΔΥΠΕ και αποτελούν εφ' εξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, η Δήμαρχος έχει το λόγο και στη συνέχεια τοποθετήσεις. Κύριε Λαμπρόπουλε, στον κανονισμό είπαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι η ώρα ή που θα γίνει, ορίζονται από δύο παράγοντες. Το «η ώρα» σημαίνει ότι επαγρυπνούμε και δεν λέμε ότι ήρθαμε άρον-άρον στις 4 η ώρα, γιατί όταν χθες υπήρξε η μεγάλη κινδυνολογία και από χθες ψάχναμε ακριβώς το τι έπρεπε για να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, υπήρχε μία χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας με τελευταία ενημέρωση 20 Δευτέρου του 2014, που έπρεπε να το συνδυάσουμε με το ΦΕΚ και με άλλες πληροφορίες που είχαμε, η οποία είχε αναρτηθεί στις 12:27 το πρωί, κύριε Ζευκλή, και έλεγε ότι η χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας του ΕΟΠΗ ανά υγειονομική περιφέρεια ανακοινώθηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Αντώνη Μπέζα, ξεκινώντας ουσιαστικά τον δραματικό τιμαχισμό των κέντρων υγείας. Βεβαίως, στην πρώτη αυτή φάση δεν καταργείται καμία μονάδα, απλά τακτοποιούνται χωροταξικά και από τον ΕΟΠΗ
πει, κατευθύνονται στις διοικήσεις των οικονομικών περιφερειών δίπε της χώρας. Η κατάργηση ή συγχώνευση των μονάδων και κέντρων υγείας θα αργήσει να γίνει και εκτιμάται σε 6 μήνες περίπου. Και δεν μας είχε στη συνέχεια αυτό που εξήγησε η κυρία Διευθύντρια σαν κέντρο υγείας του Τσοτηλίου. Νομίζω ότι οφείλαμε να διερευνήσουμε, να ανασυχήσουμε και αυτός είναι ο ρόλος μας σε Δημοτική Αρχή, που αν χρειαστεί το έκτακτο θα γίνει και τα μεσάνυχτα, όχι στις 4 η ώρα το απόγευμα. Το αν συνεδριάσαμε στο Τσοτήλ, κύριε Λαμπρόπουλε, ή όχι, και συνεδριάζουμε εδώ στην έδρα, όπως γνωρίζετε από τον κανονισμό, προβλέπονται συνεδριάσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, εάν δεν προανακοινωθούν, στην έδρα του Δήμου ή στην ιστορική έδρα στη Νέα Πολύ. Επομένως, και να θέλαμε... Σας παρακαλώ, κύριε Λαμπρόπουλε. Σας παρακαλώ. Σας εξηγεί τον κανονισμό. Σας εξηγεί τον κανονισμό ότι ένα δημοτικό συμβούλιο με βάση τον κανονισμό, και νομίζω εδώ μέσα όλοι μαζί ψηφίσαμε το πώς και πότε θα γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο εκτός της έδρας του Δήμου, και είπαμε ότι για οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια, για οποιαδήποτε άλλη πόλη θα πρέπει να προαναγγέλλεται από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός αν τα ξεχνάμε. Σας παρακαλώ. Μπορούμε να καλέσουμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ύστερα από τη διερεύνηση του νομοσχεδίου, το οποίο θα κάνουμε τώρα εδώ, λαϊκή συγκέντρωση του Τσοτήλη και οπουδήποτε σε οποιαδήποτε πόλη. Αλλά ως προς τον κανονισμό, θα πρέπει, οφείλουμε να τηρούμε τον κανονισμό. Κυρία Δήμαρχη, συνεχίστε. Παρότι πληροφορηθήκαμε αυτά που ανέπτυξε προηγουμένως η κυρία Διευθύντρια. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι πρέπει το θέμα να παρακολουθείτε, να μην υπάρχει εφησυχασμός, γιατί εν μία νυχτή είδαμε να ξυλώνονται υπηρεσίες και να δημιουργούνται θέματα είτε σε εργαζόμενους, κυρία Φιλέλη, είτε σε δομές ανά την επικράτεια την ελληνική. Επομένως, νομίζω ότι έπρεπε σήμερα να γίνει αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να υπάρξει και κάθοδος στην Αθήνα τη Δευτέρα και περαιτέρω διευκρινήσεις, αν και εφόσον συζητώντας και τοποθετούμενοι τώρα οι συνάδελφοι χρειαστούν να τις συζητήσουμε με τον Υπουργό. Ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί? Ο κύριος Περπερής, ο κύριος Ζευκλής, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο κύριος Καραμπατσιάς. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί? Συνάδελφοι. Από τους Προέδρους ή τους Δημότες, ο Πρόεδρος μετά. Κύριε Ζευκλή, έχετε το λόγο. Το ότι πρέπει να επαγκρυπνούμε και να είμαστε επιποδός συνέχεια για τα θέματα που αφορούν την υγεία και τα κέντρα υγείας του Δήμου μας, δεν το αμφισβητεί κανείς και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ανάμεσά μας, ο οποίος δεν θα παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε μάχη χρειαστεί να δώσουμε. Απλώς η ερώτησή μου ήταν η διευκρινιστική, είναι ότι εμείς σαν όργανο, τουλάχιστον που αποτελούμε τη διοίκηση αυτού του Δήμου, πρέπει να δίνουμε και τα σωστά μηνύματα από εδώ από μέσα, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει, γι' αυτό και η διευκρινιστική, και ανακαλύπτουμε και τελικά είναι το θέμα ότι πραγματικά το έγγραφο δεν αφορά αυτή καθ' αυτού την κατάργηση κάποιου κέντρου υγείας, ούτε καν νήξη δεν γίνεται. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο και από τις τοποθέτησεις που ακούσαμε εδώ τις διευθύντες του Κέντρου Υγείας της Τσοτηλίου. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε πραγματικά όμως να επαγρυπνούμε, να είμαστε έτοιμοι να προλάβουμε καταστάσεις. Εμείς είμαστε εδώ, οτιδήποτε χρειαστείτε, κάποια συνδρομή. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου για τις ασκήσεις ετοιμότητος. Θα είμαστε παρόντες ανά πάσα στιγμή χρειαστείτε, είτε στην πρώτη γραμμή, είτε στα μετόπιστεν. Οπότε, πραγματικά, μπορεί να πάμε διάφορα πράγματα εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον μένουμε ήσυχοι που δεν βλέπουμε να ξεκινά μια διαδικασία το οποίο θα μας φέρει άσχημα αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, εκεί που θα πάτε, ελπίζω να έχετε αυτές τις επαφές, να μας φέρετε τα σωστά και χαρούμενα μηνύματα ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στην περιφέρεια, τόσο όσον αφορά το Κέντρο Υγείας της Τσοτηλίου και όσον αφορά και το Κέντρο Υγείας της Άτσα, που είναι δύο μονάδες που όντως το γεωγραφικό της περιοχής, τέλος πάντων, της έχει απόλυτη ανάγκη,
Μιας και σε αυτόν τον τόπο, ιδίως στο Τσοτήλι, έχουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που χρειάζονται την προσοχή όλων μας και πιο πολύ των υπηρεσιών υγείας. Λοιπόν, ας είναι πραγματικό το ενδιαφέρον, ας είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, για την άσκηση ετοιμότητας, κύριε Ζευκλή, θα σας απαντήσω με την καλή έννοια, διαβάζοντας την διατύπωση του θέματος. Λοιπόν, υπάρχει στο διαδίκτυο η διατύπωση όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί. Συζήτηση, ενημέρωση για τη νέα χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας. Η διατύπωση δηλώνει τα πάντα για το τι πρόκειται να συζητηθεί, επειδή είπατε ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε. Η συζήτηση, λοιπόν, για όσους αντιλαμβάνονται καλά ελληνικά, δηλώνει τα πάντα για το τι πρέπει να συζητηθεί, σας παρακαλώ πολύ, για το τι πρέπει να συζητηθεί εντός αυτού του χώρου. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω και στη συνέχεια. Και ξαναδιάβασα την πρόσκληση, για να αποφύγω να ξαναπώ όλα αυτά τα οποία είπε η Δήμαρχος, τα οποία δημιούργησαν ένα ανησυχητικό κλίμα από το δημοσίευμα, το οποίο... Ποιος μου το πήρε, κύριε Δόκτωρα, μπροστά μου εδώ. Όχι, τέλος πάντων, να μην το ξαναδιαβάσω, που μιλάει για κατακερματισμό, που μιλάει για τεμαχισμό και για κλείσιμο κέντρων υγείας στο εξάμενο. Επομένως, οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε ό,τι υπάρχει ή ό,τι κρύβεται ή ό,τι δεν κρύβεται πίσω από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, να ακουστούν οι γνώμες των συναδέλφων, ούτως ώστε να πράξουμε το σωστότερο που πρέπει να πράξουμε, κύριε Ζευκλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Συγγνώμη να σας διακόψω λιγάκι, επειδή εγώ βιάζομαι. Μπορώ να αποχωρήσω, με χρειάζεται κάτι? Ναι, κυρία Φιλέλη, νομίζω πως δεν υπάρχει άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ήσασταν διευκρινιστικότατοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, για να μην πάρω το λόγο ξανά. Μισό. Κύριε Κουλίτσα, να σας πω εξής. Στέλνω γιατρό δύο φορές την εβδομάδα στον Πεντάλοφο και πηγαίνουν τρία άτομα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν θα γίνει, τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο γιατρός εκεί για να γράψει τρεις συνταγές, κύριε Κουλίτσα, και στο κέντρο υγείας να μην έχουμε γιατρούς, για όνομα Θεού. Με ένα γιατρό μια φορά την εβδομάδα, μια χαρά εξυπηρετήστε. Μια χαρά εξυπηρετήστε. Κύριε Φιλέλη, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, αφού θέλει να φύγει. Λοιπόν, κύριε Ζευκλή, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο. Απλώς, Πρόεδρε, για να... Σωστά αυτά που λέτε, αλλά εμείς σήμερα είμαστε εδώ για τις ασκήσεις ετοιμότητας που λέτε, χωρίς να έχουμε λάβει καμία πρόσκληση, χωρίς να έχουμε καμία εισήγηση και τρίτον, εμένα με πήρε μια γενέστατη φωνή στο τηλέφωνο και μου λέει 4 ώρα έκτακτο συμβούλιο στην ΣΕΑΤΣΤ. Αυτό έτσι. Αναγκάστηκα να σας πάρω εγώ πίσω για να μου πείτε και κάτι γίνεται. Έτσι. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Όσο γι' αυτό, κύριε Ζευκλή, εμένα με πήραν τηλέφωνο. Έψαξα μέσω τρίτων για να μάθω, πήρα τον πρόεδρο για να μάθω αν υπάρχει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ή όχι. Σας μιλάω ενδύμως, δεν το έμαθα από τοπικό σύμβουλο, ο οποίος μου λέει τι θα συζητήσετε. Όχι, δεν, τουλάχιστον τους αρχηγούς, όχι, δεν λέμε, αλλά τουλάχιστον τους αρχηγούς των παρατάξεων, έπρεπε να τους ενημερώνω. Ναι. Και δεύτερο. Συνάδελφε. Ναι. Κυρία Φιλέλη, ο κύριος Καραμπατσιάς θέλει να βάλει ένα θέμα. Επομένως, κύριε Ζευκλή και κύριε Λαμπρόπουλη, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καραμπατσιά. Κυρία Φιλέλη, έχετε το, κυρία Φιλέλη, έχετε το χρόνο να αφιερώσετε. Ναι. Έλεγα λοιπόν, επειδή η συνεδρίαση δεν τελείωσε, είναι σε εξέλιξη, υπάρχει θέμα. Μπορεί δηλαδή να μην αυτή τη στιγμή να αφορά τις μονάδες υγείας του πρώην ΕΟΠΗ,
Αλλά υπάρχει θέμα συνολικότερα για την υγεία. Και επειδή λέω η συνεδρίαση δεν τελείωσε ακόμη, καλά είναι και η διευθύντρια αλλά και οι άλλοι παράγοντες που αφορούν την υγεία αλλά και συνολικότερα την περιοχή πέραν των ορίων της Χιάτιστας να παραμείνουν να κουβεντιάσουμε. Κύριε Καραμπατσιά, εδώ εκτός αν υπάρχει θέμα ανωτέρας βίας. Νομίζω ότι ήθηκα εδώ. Όχι, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν με καλέσατε γενικότερα για το θέμα, τα θέματα υγείας του Δήμου Βοήρου... Ναι, δεν τελείωσε η συνεδρίαση. Θέμα δεν είναι μόνο όταν μιλάτε εσείς. Κύριε Καραμπατσιά, κύριε Καραμπατσιά, κύριε Καραμπατσιά. Είχα τελειώσει και με διακόψατε. Η κυρία Φιλέλη δεν είναι δημοτική σύμβουλος. Ήρθε εδώ να μας ενημερώσει αν έχει κάποιες υποχρεώσεις αφού και έχει όλο το δικαίωμα να αποχωρήσει. Εγώ ήμουν εκτάκτος εδώ. Έφυγα από το σπίτι μου και ήμουν εκτάκτος εδώ. Είχα δουλειά. Και ζήτησα την άδεια να αποχωρήσω αν γίνεται. Ναι, εγώ λέω ότι αν μπορείτε να παρακολουθήσετε συνολικά τη συνεδρία και έχει σημασία. Ναι, ναι, η κυρία Φιλέλη με έχει εξηγήσει από το τηλέφωνο ότι έχει πρόβλημα χρόνου. Κυρία Φιλέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, συνάδελφε. Όχι, σας παρακαλώ. Η κυρία Φιλέλη, όχι, σας παρακαλώ, κύριε Καραμπατσιά. Η κυρία Φιλέλη κλήθηκε να διευκρινίσει, εφόσον είχε πρόβλημα χρόνου, την παρακάλεσα να έρθει έστω και για ένα τέταρτο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Λαμπρόπουλε. Δεν είναι ο κύριος Ζευκλής εδώ, απλώς ήθελα να ενημερώσω. Χθες, για να εξηγήσω τι συνέβη. Χθες το απόγευμα με παίρνει η γραμματέας μου και μου λέει «Γιατρέ, έχει βγει το εμφύλιο της εφημερίδας της κυβερνήσεως με το αριθμό φύλου 376, το οποίο γράφει αυτά που είπαμε». Η κυρία Φιλέλη είπε ότι είναι μόνον για τα ιατρία του ΕΟΠΗ. Μακάρι να είναι έτσι. Απλώς εγώ, αναστατωμένος, γιατί αν θα κλείσει το κέντρο υγείας, έχουμε γερασμένο πληθυσμό, είμαστε απομακρυσμένοι 100 χιλιόμετρα από την Κοζάνη και Βάλε, οπότε ειδοποίησα, βρήκα τον κύριο Σταμπουλού, έπειτα τη Δήμαρχο, ειδοποίησα τους αρχηγούς, φυσικά ο κύριος Καραμπατζιάς, ο κύριος Ζευκλής, δεν τους είχα στο τηλέφωνο, δεν ξέρω που ήταν και μπορεί να μου το άκουσε, ήρθα σε επικοινωνία. Θέλησα να έρθω σε επικοινωνία με όλους τους βουλευτές του νομού μας, εκτός λέω από την κυρία Ζουνή που δεν είχα. Φυσικά με απήντησε τηλεφωνικά μόνο ο κύριος Κασαπίδης. Μου λέει δεν ξέρω το θέμα, θα δω και άτο. Χθες το βράδυ με πήρε και ο κύριος Κοκολόπουλος μετά από την κλίση και μου είπε θα δω, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα το δω. Από εκεί και πέρα αυτή η αναστάτωση έγινε από μένα. Τώρα αν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι. Εγώ είχα όμως την υποχρέωση να ειδοποιήσω και τη Δήμαρχο και όλους τους συναδέλφους, διότι αν θα κλείσει το κέντρο υγείας στο Τηλίο, θα κλείνουν τα πάντα. Και δεν είναι γιατί εμένα αφορά για μένα μόνο, είναι τόσος πληθυσμός πάνω, αυτοί όλοι πάνω από 60-70 χρόνια, γέροι πάνω, όπως είπε, δεν έχουν γιατρό πάνω στον Πεντάλφο. Για να πάει, μου λέει η άλλη κοπέλα από τα Μασκινιά, στη συνάδελφη μου λέει στέλνει τα περιστατικά, τα στέλνει στο άρμος οριστικό. Λοιπόν, τουλάχιστον ας πούμε, είπα όλοι μαζί να κάνουμε να ενεργήσουμε αυτό, γιατί τη στιγμή που βγάζω μια απόφαση και επειδή ξέρω αυτή τη στιγμή, βλέπω πώς λειτουργεί το Υπουργείο Υγείας, δεν τους ενδιαφέρει αν αυτή το κέντρο υγείας σου τελείω ή όποιο κλείσει. Για μένα έχω αυτήν την εντύπωση ότι θα τα κλείσουν. Θα αφήσουν παραδείγματος χάρη σε κάθε έδρα του Δήμου ένα κέντρο υγείας. Τώρα, μακάρι να λειτουργήσει και το Τσουτιλίου, το οποίο θα είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό και είπα να κάνουμε μία συνεδρία. Δεν το είπα συνεδρία, απλώς ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, η Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή καλά έκανε και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ διαμαρτυρήθηκα διότι έπρεπε να έχουμε τους συμπατριώτες πάνω στο Τσουτιλίου για να ακούσουν και αυτοί να έχουν μία άποψη. Δεν πειράζει όμως. Εφόσον αποφασίστηκε έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο μου πείτε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω την πεποίθηση ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι. Δεν είναι ότι δεν θέλω να λειτουργήσει το κέντρο υγείας. Θέλω να λειτουργήσει, αλλά τα κέντρα υγείας, όταν σας λέω ότι έκλεισε μία ανοιχτή
όλες τις μονάδες υγείας. Πέταξε τόσο κόσμο. Θα διαφερθεί αυτός για 10, για το Τσοτήλι κάτι. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτά τα ενσωματώνουν όλα μέσα. Και πάνε όλα, φεύγουν από, από τα νοσοκομεία και πάνε σε αυτό το νέο σύστημα, το παιδί, το οποίο θα υπάρχουν στην ΥΠΕ. Εμείς είμαστε την τρίτη ΥΠΕ, οπότε θα είναι εκεί θα υπαγόμαστε. Και οι πληρωμές και όλοι θα γίνονται από εκεί. Δεν θα είναι το νοσοκομείο. Οπότε η κυρία Φιλιέλη λέει και σύμφωνα με το νοσοκομείο ότι δεν θα μας συντάξουν. Μακάρι να μην γίνει, αλλά για μένα φοβάμαι. Και γι' αυτό είπα και καλά κάναμε και κάνουμε αυτή την έκθεση συνεδρίαση. Αλλά πρέπει, όπως είπε και η Δήμαρχος, να έχουμε τα ότα μας ανοιχτά, να είμαστε μπροστά. Εγώ θα επικοινωνώ σαν Λαμπρόπουλος, θα επικοινωνώ με αυτούς που γνωρίζω, μόνο και μόνο κάτι αν μπορέσουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η Δήμαρχος είναι εξουσιοδοτημένη να εφαρμόσει αυτή, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη, να πάει στα Υπουργεία και όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραμπατσιάς. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας είναι ανθυγιεινή, δεν χωράει αμφιβολία. Και γενικότερα η πολιτική της κυβέρνησης τσακίζει το λαό. Σε όλα τα επίπεδα. Και πολύ περισσότερο στην υγεία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι από το 1.800.000 ανέργους οι 650.000 δεν έχουν θεωρημένα βιβλιάρια και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε στην πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια και αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς. Από το πετσοκομμένο, διαλυμένο και μειωμένο εισόδημά τους. Ή να δανείζονται για να πάνε να έχουν οποιαδήποτε περίθαλψη. Άρα λοιπόν, κάναμε πολύ καλά και συνεδριάσαμε έκτακτα. Πρέπει να ανησυχούμε. Μπορεί το συγκεκριμένο ΦΕΚ να μην αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ό,τι αφορά τα πρώην, το ΕΣΥ, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα πρώην κέντρα υγείας, τα οποία μετονομάζονται σε αστικού τύπου κέντρα υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πώς αλλιώς θα ονομαστούν. Και θα ανήκουν από τα νοσοκομεία, τα νομαρχιακά πλέον, θα ανήκουν στην περιφερειακή υπηρεσία, την τρίτη ΥΠΕ για μας, της Μακεδονίας, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό και μόνο, το γεγονός ότι αυτό που διάβασε η Δήμαρχος είναι ένας κίνδυνος. Αφορά το Δήμο μας, αφορά τους πολίτες μας, αφορά το λαό του Τσοτηλίου. Το γεγονός δηλαδή ότι ακόμα κι αν λέει τουλάχιστον ένα, κυρία Δήμαρχε, ακόμα κι αν λέει τουλάχιστον ένα κέντρο υγείας σε κάθε Δήμο, καλλικρατικό, ακόμα κι αν βάζει όρους και προϋποθέσεις απόστασης, συνθηκών, το γεγονός δηλαδή ότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις, είναι παραμεθόρια περιοχή και μια σειρά από άλλα πράγματα. Ακόμα και αυτό δεν λέει ότι ένα εξάμηνο μετά, όταν ο νέος νόμος θα ολοκληρωθεί, θα υφίσταται ένα από τα δύο κέντρα υγείας. Άρα λοιπόν καλά κάνουμε και ανησυχούμε, καλά κάνουμε και μαζευόμαστε και συζητάμε και καλά θα κάναμε να κάναμε τη συνεδρίαση στο Τσοτήλι, να πάρει χαμπάρι και ο λαός, να βγει στον δρόμο και να διεκδικήσει και όχι να περιμένει κάποιους σοφούς, έξυπνους, ικανούς και ειδικούς, σαν το Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν ξέρω εγώ σαν ποιους άλλους, να μεριμνούν γι' αυτόν. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί κάποιοι να μας καθησυχάζουν, υπάρχει όμως θέμα. Διαβεβαιώνονταν οι εργαζόμενοι 8.000 γιατροί του ΕΟΠΗ και οι χιλιάδες άλλοι που βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σε κινητικότητα, απολύθηκαν, θα απολυθούν. Μην ξεχνάτε ότι το 2014 θα γίνουν 11.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αλλά μέσα σε αυτούς θα απολυθούν και 2.500 με 3.000 εργαζόμενοι στους Δήμους. Γι' αυτό έγινε ο χάρτης που καλά κάναμε την άλλη φορά και ανησυχήσαμε για τους 12, 13, 14 εργαζόμενους που αφορούσαν και το Δήμο Βοΐου. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας.
Εδώ εφάρμοσαν τη μέθοδο στο Νεοπή δηλαδή και σε μια σειρά από άλλους, τους δημοτικούς αστυνόμους κλπ. Κλπ. Του ξαφνικού θανάτου. Ξυπνάς ένα πρωί και λες και λένε και σου λένε ότι διαλύθηκε η υπηρεσία σου. Κάπως έτσι θα γίνει και στον τομέα της υγείας. Την ίδια στιγμή που ο λαός υποφέρει, την ίδια στιγμή κάποιοι εξακολουθούν να βλέπουν την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Και αφού λοιπόν έχουμε ένα σύστημα που βλέπει την υγεία εμπόρευμα, το πουλάς και το αγοράζεις, όποιος έχει το απολαμβάνει και γίνεται καλά, όποιος δεν έχει, πραγματικά έχει αυτές τις συνέπειες που βιώνει η πλειοψηφία σήμερα της κοινωνίας μας. Για να μην πω ότι θα ψοφάσαν το σκυλί στα μπέλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτήν την έννοια λοιπόν και έπαφες πρέπει να γίνουν και κουβέντα πρέπει να γίνει και κανένας να μην το παίζει εδώ πέρα εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας. Σαν τον άλλον που μας έδωσε συγχαρητήρια στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι αυτές λέει είναι μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις είναι αυτές όταν κλείνεις μονάδες. Όταν δεν έχει που ο άλλος να κάνει εργαστηριακές, αιματολογικές και άλλες εξετάσεις. Τι μεταρρύθμιση είναι αυτή. Όταν πληρώνεις 5 ευρώ, πληρώνεις 25 ευρώ για τις εργαστηριακές και αιματολογικές εξετάσεις. Όταν πληρώνεις 1 ευρώ για τη συνταγή, όταν δεν υπάρχει συνταγή στα φαρμακεία που να εξυπηρετείται χωρίς αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, τι μεταρρύθμιση είναι αυτή. Είναι μεταρρύθμιση προφανώς σε βάρος του λαού. Άρα πρέπει να ανησυχούμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει αυτό να γίνει και παραπέρα γνωστό στον κόσμο και να μην μείνουμε εκεί. Να πάει η Δήμαρχος στην Αθήνα να συζητήσει, να διαπραγματευτεί, όμως ευλέ της κυβέρνησης είναι γνωστές. Είναι γνωστή δηλαδή η στάση της. Θα πάει σε αυτό το σχέδιο. Είναι εμπόρευμα η υγεία, τελείωσε. Τελειώνοντας να πω ότι εμείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισπεύσουμε και άλλες διαδικασίες. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε η κυρία πριν. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να αντιδικώ και δεν μην το εκλαμβάνετε έτσι. Αλλά δεν είναι και ωραίο όταν πας κάπου και δέχεσαι την πρόσκληση να πας, να φύγεις αφού εσύ τοποθετήθηκες. Εγώ η κυρία Διευθύντρια ήθελε να ακούσει και την τοποθέτηση του κυρίου Λαμπρόπουλου, του κυρίου Ζευκλή, του κυρίου Περπερή και όλων των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων, του Προέδρου. Έτσι είναι, συνάδελφοι. Έτσι είναι, κυρία Δήμαρχε. Εντάξει, δεν έχετε εσείς ευθύνη για τη στάση της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας, αλλά με αυτήν την έννοια και των πολιτών να ακούσει είναι μια ευκαιρία. Εκτός αν λέω και πάλι. Ο άνθρωπος είχε έτσι, ανωτέρα βία, είχε κάποια επαγγελματική ή άλλη απασχόληση. Μου την είχε εξηγήσει. Εντάξει, και τηλεφωνικά ότι αυτό έχω επέμενα, πρόβλημα χρόνου, παρόλα αυτά ούτε, μην θα έρθω ότι... για... Εντάξει, ναι. Με αυτήν την έννοια λέω, πέμιση. Δηλαδή ότι εντάξει, να ακούσεις και εγώ λέω δεν είναι σωστό άμα ακούσω τον Περπερή μετά να φύγω ή άμα ακούσω τον άλλο, δεν είναι σωστό. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα να γίνει αυτή η συζήτηση. Και να ακούσουμε και τον κόσμο. Και εγώ προσωπικά, ειλικρινά σας λέω, πρώτα ήθελα να βάλετε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Σωτηλίου να ακούσω. Τι λέει ο λαός του Σωτηλίου για το θέμα. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα, και για μια σειρά από άλλα θέματα. Γιατί τα κέντρα υγείας μας έχουν και άλλα προβλήματα. Αυτό που είπατε, μόνο η καθαρίστρια είναι. Μόνο η καθαρίστρια είναι. Μετά πρέπει να περπατήσει το άλλο θέμα. Να πιέσουμε, εγώ το είπα στη Δήμαρχο σε τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε, να περπατήσει η υπόθεση δημοπράτησης του Κέντρου Υγείας της Άτιστας. Η υπόθεση της μελέτης του, να μάθουμε, να δούμε τη μελέτη. Να μας παρουσιάσει ο μελετητής όλο το πλαίσιο. Και βέβαια να πιέσουμε την περιφέρεια τώρα να γίνει προκήρυξη για το διαγωνισμό. Τη δημοπράτηση δηλαδή του έργου με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ έτσι όπως έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα. Κύριος Περπερής. Να τοποθετηθεί ο πρόεδρος λίγο. Πρέπει να τοποθετηθεί. Θα μας θέσεις εγώ και πάνω. Να ακούσουμε τι είναι και ποια είναι τα δεδομένα από εκεί. Και οι άλλοι πρόεδροι που είναι καλά, είναι πιο συνομανίζονται. Είναι άμπο και φυσικά δεν είναι ενδιαφέρον. Για να μην είναι κανένας εδώ πέρα, δεν ενδιαφέρει. 40 χωριά η κοινιά του. Ξέρεις, το βράδυ δεν έφερε να ψήνει η τσικλούμε. Καλησπέριζω κι εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Τεράστιο ενδιαφέρον. Σώπα να μην λέω. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Αν δεν βλέπεις κανένα. Μα δεν του κατάλαβα το θέμα, εγώ πίσω μου θα ήταν εδώ πέρα. Να είναι. Όχι, δεν νοιάζει την άποψη. Για να μην είναι, είπαμε. Να το πω, εγώ.
επειδή δεν έγινε καθόλου λόγος το πώς βρέθηκε το κέντρο υγείας στο Τζουτήλι και από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ για λίγο για το θέμα αυτό. Το κτηριακό συγκρότημα του κέντρου υγείας που στεγάζεται το κέντρο υγείας σήμερα του Τζουτηλίου, για να έχετε μία άποψη γύρω σφαιρικά και γύρω από το θέμα αυτό. Είναι δωρεά της αείμνηστης Ευδοξίας Κοτούλα, το οποίο το παραχώρησε και το έκτισε και το παραχώρησε ως οικοτροφείο θηλαίων στην κοινότητα τότε του Τζουτηλίου. Επί προεδρίας του Καζαντζίδη Οδυσσέα, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το ίμιση του κτηρίου στο Υπουργείο Υγείας και έγινε το σημερινό κέντρο υγείας. Οι μνήμη, όλοι είναι αείμνηστοι. Η μνήμη λοιπόν αυτών των ανθρώπων με τις δωρεές τις μεγάλες που έχουν κάνει στο Τζουτήλι, δεν μπορεί σήμερα να έρχεται κάποιος υπουργός εν αγνία το τι γίνεται στο Βόλιο και πού, όπως είπε και ποιος είπε από τους συμβούλους εδώ, ότι δεν το γνωρίζουν και πού είναι το Τζουτήλι. Εσύ το είπες, Δημήτρη, ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας για να τα διατηρήσουμε, να συνεχίσουν να λειτουργούν. Γιατί αυτός ο τόπος κάθε μέρα που περνάει, και δεν εννοώ μόνο για το Άνω Βόλιο, αλλά θέλω να πιστεύω και το Κάτω Βόλιο, γιατί είμαστε έτσι όπως γίναμε τώρα, χωριστήκαμε στα δύο, πρέπει να υπάρχει, όχι θέληση μόνο, ένας πολύ δυνατός αγώνας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο όρθιο. Συμφωνώ με την άποψη ότι σήμερα του κυρίου Καραμπατζά ή και του Δημήτρη, ότι μπορεί να μην διαφαίνεται τίποτα σήμερα στον ορίζοντα, αλλά δεν μου λέει τίποτα μεν αυτό, ότι και αύριο κιόλας μπορεί να βγει ένα καινούριο ΦΕΚ. Επειδή σήμερα περάσαμε λίγο ανάλαφρα το θέμα, έχει τη σημασία του, αλλά πέρασε λίγο έτσι πολύ επιφανειακά, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο των όσων ελέγχθησαν. Ότι στο Δήμο τον ενιαίο αυτόν εδώ θα λειτουργήσει ένα κέντρο υγείας και μάλιστα αυτό το κέντρο υγείας χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Υπουργό, που δεν ξέρω αν μεθαύριο θα είναι υπουργός, ότι θα είναι στο κέντρο του, στην έδρα του Δήμου στη Σιάτιστα. Εγώ δεν λέω να κλείσει το κέντρο υγείας Σιατίστης. Λέω όμως γιατί να είναι στη Σιάτιστα και να μην είναι στο Τζουτήλι, που εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή σε ακτίνα 75 χιλιόμετρων από το Τζουτήλι. Το κέντρο υγείας έχει επισκεψιμότητα. Επταχώροι και χρυσοί έρχονται στο Τζουτήλι. Η Σιάτιστα, για να μην βρεθούμε πρώτο τελεσμένο γεγονών τον αργότερα, γιατί τα έχουμε ζήσει με το Λύκειο Τζουτηλίου, θα το ζήσουμε, εύχομαι να μην το ζήσουμε, αλλά θα το ζήσουμε και με το κέντρο υγείας. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι όλοι σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Εγώ, γιατί τότε θυμάμαι ότι όλοι μας εδώ είχαμε δηλώσει την παρέτησή μας αν το Λύκειο Τζουτηλίου θα είχε κλείσει. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Δεν έκλεισε. Λέω, υπενθυμίζω το τι ελέγχθη. Τότε που δεν έκλεισε, νωρίτερα ήταν κλεισμένο, γιατί είχαν βγει δύο ΦΕΚ. Θέλω να προετοιμάσω λίγο όλους μας, να προετοιμαστούμε όλοι μας, διότι θα έχουμε γεγονότα τελεσίδικα και να είμαστε πανέτοιμοι όλοι μας. Νιώθω πολύ άτυχος, ειλικρινά, στα 65 μου χρόνια, που τυχαίνει να είμαι πρόεδρος της κοινότητας του Τζουτηλίου και πέφτουν τέτοιες βροντές πάνω στο χωριό μου. Νιώθω όμως και χαρούμενος, γιατί έστω και σε αυτή την ηλικία έχω ακόμα δυνάμεις να παλέψω για τον τόπο που αγαπώ και μάλιστα τον αγαπώ και πάρα πολύ. Γι' αυτό, τελειώνοντας, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ο καθένας από την πλευρά του, όσες δυνατότητες έχει, όσες γνωριμίες έχει, δεν ξέρω τι άλλο να πω, ας φροντίσει να μην μείνει αυτός ο τόπος κι άλλο στήρος, υποβαθμισμένος και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε, γιατί το Τζουτήλι προσέφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο και η Σιάτιστα, έτσι, δεν θέλω να γιατί η Σιάτιστα και το Τζουτήλι, να μην βάλω πρώτο το Τζουτήλι, είναι οι δύο πόλεις, οι δύο χώροι που προσέφεραν σε αυτό το κράτος πάρα πάρα πολλά. Δεν μπορώ τώρα να ανεχτώ κανέναν υπουργό
που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης ή και κανέναν άλλον υπουργό που να μην έχει πάρει χάρτη μπροστά του για να δει τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Για να μην σας κουράζω, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα δουλέψουμε για αυτό το θέμα αν παρουσιαστεί κάποια ανάγκη για να τρέξουμε. Σας ευχαριστώ. Στα πλαίσια αυτής της ανησυχίας, λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, έγινε αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Περιπέρης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρόεδροι των κοινοτήτων, είτε είναι από το Άνω Βόηο, είτε από το Κάτω Βόηο, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Ας βάλουμε λίγο σε τάξη αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. 28.500 το Βόηο, απογραφή το 1981. Το 91, 24. 21.000 το 2000. Οι καινούργιες τώρα σας ανακοινώθηκαν. 18.000. Επίσης, τελευταία λέξη που είπε η διευθύντρια του ΕΣΥ Τσοτιλίου προς τον κύριο Κολίτσα ήταν 3 συνταγές σε 2 γιατρούς που μεταβαίνουν. Επίσης, και η τελευταία κουβέντα του κυρίου Κολίτσα ήταν «Ιδό του γιατρού τον είχαμε κάθε μέρα». Έχουμε ένα μαρασμό της περιοχής. Η ευθύνη είναι συλλογική για την κατάντια του τόπου μας. Όσοι, το ξαναεπαναλαμβάνω και το λέω πολλές φορές, από τη μεταπολίτευση και μετά βρέθηκαν σε προεδρία, σε δημαρχία και συνεχίζουν ακόμη να θέλουν κουτάλα για τη σούπα που τώρα έχει μόνο νερό, να βρεθούν ξανά μπροστά μας, ξανά στη νέα χαρτογράφηση της περιοχής μας και στη νέα ανάπτυξη που δεν πρόκειται να έρθει γιατί έχει αδειάσει ο τόπος μας από δυναμικό. Εγκλημάτισαν απέναντι σε αυτούς που είναι πάνω από 70 χρονών στο Άνω Βόηο και αυτές τις μέρες κυκλοφορούσα στα χωριά και έβλεπα το ηθικό τους. Παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος τώρα. Επίσης, υπάρχουν φορείς προς τα κάτω που αυτό το διάστημα έκοβαν πίτες, αλλά ποτέ δεν τους είδα, δεν είδα στο ίντερνετ να φτιάξουν έστω και μία μελέτη πώς η περιοχή μας αυτή θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που ήρθαν και αυτά που θα έρθουν αύριο μεθαύριο στο εξάμηνο ή στα επόμενα 2-3 χρόνια, δηλαδή το άδειασμα της περιοχής. Ο πρόεδρος του Τσοτιλίου τοποθετήθηκε και για το Λύκειο. Καλά θα λέγεται Λύκειο. Καλά λέγεται Λύκειο. Στα επόμενα 5-7 χρόνια θα υπάρχουν μαθητές. Πώς να υπάρξουν μαθητές. Ας αναλογιστούμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα. Πόσοι τα παιδιά τα κρατάνε 143 χιλιόμετρα μακριά από το Βόηο. Στο διαμέρισμα, πάνε πίνουν τον καφέ, κάθονται σε Αλογίκη. Για όλα αυτά, τουλάχιστον εμείς που
που βγαίνουμε μπροστά, πρέπει να απολογηθούμε, να σκεφτούμε και να τους πούμε ότι για να δούμε ένα αξιοπρεπέστατο βόηρο, για να δούμε αξιοπρεπέστατους δημοτικούς συμβούλους και δημοτικά συμβούλια που να στέκονται με ψηλά το κεφάλι και να διεκδικούν, ας βάλουμε τον τόπο μας σε αυτή τη θέση που ήταν πριν από 30 χρόνια. Μια θέση για την οποία σήμερα λέμε εμείς τα μαστοροχώρια μας, τα βιβλιάρια μας, τις επενδύσεις σε ακίνητα στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και εγώ δεν ξέρω πού, διότι ο τόπος παρήγαγε, οι πολίτες δούλευαν του βοήου και η λάθος στρατηγική της επένδυσης, αντί να επενδύουν στον τόπο τους, αντί να γίνονται οι αγροτοκομοπόλεις, η Νεάπολη, η νέα πόλη αυτήν που είχε όλα τα χαρακτηριστικά, έμεινε ένα έρμεο να μαραζώνει και στην επόμενη που θα μετρηθούν το 2021 θα πέσει και αυτή κάτω από 2000, όπως δείχνει, όπως έπεσε και η Γαλατική, όπως έπεσε το Τσουτίδ, διότι δεν σεβόμαστε την ίδια την αυλή μας, το ίδιο το χωράφι μας, τους ίδιους τους ανθρώπους που τους έχουμε πεταμένους σε αυτά τα χωριά που λέμε είναι μακριά 75 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, και αν κλείσει το κέντρο υγείας δεν θα προλάβουν ούτε στα μισά ούτε μέχρι το μικρό κάστρο να φτάσουν, θα αφήσουν και την τελευταία τους πνοή. Για όλα αυτά όλοι μας φορείς και δει, και αυτή είναι η βοηειακή αιστεία η οποία πολλές φορές με μεγάλες κεφαρδιές γραβάτες ανεβαίνει προς τα πάνω τα καλοκαίρια για να κάνει τις διακοπές της, για να δείξει την παρουσία της σε κάθε εκλογή που μας θυμάται να κατεβούμε κάτω να την τιμήσουμε, και νομίζουν ότι επειδή ζουν αυτοί εκεί που ζουν έχουν ανεβάσει το ύμα του, το δικό τους. Το έχουν ρημάξει, εγώ τους κατηγορώ μέσα από εδώ από το βήμα και θέλω να ακουστούν και να με απαντήσουν. Έχουν στείλει στη μιζέρια τα χωριά τους, τους μπαμπάδες τους, τις ρίζες τους. Για όλα αυτά πρέπει να αναθεωρήσουμε εδώ και τώρα και το έναυσμα αυτής της πίθας που λέγεται «μήπως μας πάρουν το ΕΣΥ», ας μας ξυπνήσει να αγαπήσουμε πιο πολύ και να τιμήσουμε τον τόπο μας και να κάνουμε ακόμα πιο πολλά έκτακτα για την αναβάθμιση του τόπου μας, για την παραγωγική μας διαδικασία, για την τοποθέτησή μας στο χάρτη, ποιοι είμαστε, τι παράγει αυτήν η περιοχή, τι ανθρώπους έχει σήμερα αυτήν η περιοχή που με αυτές τις αντίξωες και δύσκολες συνθήκες βγάζει ακόμα επιστήμονες, ανθρώπους που έχουν στην ψυχή τους τη φιλανθρωπία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύναμη ψυχική να αντιστέκονται και να επενδύουν, όπως έδειξαν στην περιοχή μας οι Γουναράδες το 2013, που κίνησαν όλη την αγορά. Εγώ εμπιστεύομαι στις κινήσεις που θα κάνει η Δημοτική Ευχαριστούμε Αρχή, κύριε Πρόεδρε, στο Υπουργείο, και θέλω εκεί να είμαστε πιο δυναμικοί και να τους πείσουμε ότι είμαστε οι μοναδικοί που αξίζουμε σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον τόπο. Ότι ο τόπος αυτός μπορεί να παράγει, μπορεί να γίνει ίσως η κοιτίδα που θα δώσει τα φώτα και που θα ξεκινήσουν από εδώ, από αυτό το απομακρυσμένο βόηρο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βερβερή. Υπάρχει... Ναι, ένα λεπτό. Η διευθύντρια είπε ότι γιατί να έρχεται ο γιατρός δύο φορές την εβδομάδα στο μετάλλοφο να γράφει τρεις συνταγές. Μα ο γιατρός δεν είναι
για να γραφεί μόνο συνταγές. Είναι να σώνει, να σώζει ανθρώπους. Διότι από τον πετάλο. Ας μην το χαρακτηρίσω εγώ τι ήταν. Όχι για έναν άνθρωπο, για ένα ζώο χρειάζεται να υπάρχει γιατρός. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν δευτερολογίες, υπάρχουν δευτερολογίες. Κύριε Ζευκλή, κύριε Καρβατσιά, κύριε Όχι. Κυρία Δήμαρχε, αν έχετε να πείτε κάτι και να κλείσουμε τη συνεδρία. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπα και ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, πρέπει να το παρακολουθούμε. Φυσικά και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γι' αυτό έγινε και αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δευτέρα θα κατέβουμε μία αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής στο Υπουργείο κάτω για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τη χωροταξική κατανομή των μονάδων υγείας στο Δήμο Βοΐου. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.